Είμαστε με τον πολυμήχανο πρόεδρο του Συλλόγου Ακρασίου, κύριο Γεώργιο Βεβέρη, και θα θέλαμε να σας πείτε τι προγραμματίζετε για το επόμενο διάστημα, αλλά και έναν υπολογισμό της χρονιάς που πέρασε. Μεγά σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ που με καλέσατε για να πούμε δύο λόγια για το χωριό μας το Ακράσι και τι εκδηλώσεις κάνει ο σύλλογός μας. Προσπαθούμε ναι, να κάνουμε κάποια πραγματάκια για να ζωντανέψουμε ακόμα και το χειμώνα το χωριό μας. Είναι πολύ βασικό αυτό για μας, γιατί βασικός στόχος του Συλλόγου είναι να αναβιώσουμε πρώτον όλα τα παραδοσιακά, τα έθιμα, όλα τα παλιά. Γιορτή της Κούνιας, γιορτή Τραχανά, αναβίωση έθιμων. Φανταστείτε ότι προχθές στο χωριό κάναμε τις πρώτες απόκριο. Είπαμε το Ερυπάλε που είναι ένας παλιός ναυτικός προμαρίτικος σκοπός και τραγούδι. Είπαμε όλα τα περιπεκτικά που λέμε στα χωριά μας τον απόκριο, μπράβο. Χορέψαμε, ήπιαμε, φάγαμε. Αυτό ήταν σε συνεργασία πάντα με την εκκλησία του χωριού μας, τον Πόπα Παναγιώτης, και με την πρόεδρο του Ακρασίου, την Πέμπτη Καρπέλη. Είμαστε όλοι ένα σύνολο και γι' αυτό προσπαθούμε πάντα για αυτό και προχωράμε όσο μπορούμε για το καλό του χωριού μας. Το αμέσως επόμενο διάστημα, τι ετοιμάζετε? Τι ετοιμάζουμε? Επίσης εμείς φροντίζουμε πάρα πολύ να μην είμαστε μόνο Ακράσι, αλλά να έχουμε και δίπλα μας, έχουμε και άλλα πλωμαριτοχώρια. Λοιπόν, σκεφτήκαμε όπως πριν τον κοροϊό, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο χορό στις Καλαμιές. Θα μαζευτούμε όλοι εκεί πέρα, έχουμε μια αντί για τετραμελή, εξαμελή ορχήστρα, ένα φαγητό, τέλειο φαγητό, οι Καλαμιές κάνουν πολύ ωραίο φαγητό, απεριόριστο κρασί, μεζέδες κλπ. Κλπ. Ο κόσμος. Πάντα θα πούμε και το Ερυπάλε και διάφορα άλλα. Έχουμε και ένα μηνόταυρο που θα βγει, ένα μηνόταυρο κάποια στιγμή, ένα ωραίο σκετσάκι. Φαντάζομαι να το ευχαριστηθεί ο κόσμος. Και έχουμε και μια σαν δώρο για τον κόσμο τώρα, γιατί βλέπουν πολύ τηλεόραση. Μια 45 τηλεόραση. Δεν έχουμε δώρα. Έχουμε ένα και καλό δώρο. Πιστεύουμε. Α, όποιος το κερδίσει. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Πάντα και όταν κάνουμε και παλιά τον αυτό το χορό. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, γιατί ξέρετε, ταιριάζουμε όλοι μαζί με το μπορώ, το νεοχώριο που λέμε, με το παλιοχώριο, είναι πολύ καλά παιδιά. Όλοι είμαστε μια ομάδα γενικά και προσέχουμε και όλα τα χωριά. Ο χορός λοιπόν που θα γίνει, ο αποκριάτικος χορός, ο μεγάλος, θα γίνει την Παρασκευή τούτη, στις Καλαμιές, 9 η ώρα. Παρατηρούμε ότι είστε, ο δικός σας σύλλογος είναι ένας από τους πιο ενεργούς συλλόγους. Θέλετε να μας πείτε κατά τη διάρκεια του έτους τι εκδηλώσεις κάνετε? Καταρχάς εμείς το πιο βασικό που δεν του κάνει κανείς, φαντάζομαι, παραμονή Χριστουγέννων, το βράδυ κιόλας, που όλοι είναι στο σπίτι τους, πάμε και λέμε τα κάλαντα, τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Το πώς μας περιμένουν οι γριούλες με το δίσκο, με τα πιωτά, όταν φύγουμε, καταλαβαίνεις. Είμαστε. Δίλα. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Θα κόψουμε τη Βασιλόπιτη όπως κόβει όλος ο κόσμος. Θα κάνουμε όπως ένα χορό, όπως βλέπετε, όλα τα χωριά. Από εκεί και πέρα έχουμε με τη σειρά που σας τα λέω τώρα, έχουμε τα κάψανα. Γιορτή της Κούνιας που κάνουμε κάθε πρωτομαγιά. Καλά γίνεται εκεί. Με κούνια, στολίζουμε την κούνια, χορεύουμε τα κορίτσια μας. Λέμε τα τραγούδια τα παλιά, τις αγάπες. Του Πάσχα, των ξενιτεμένων, ναι, σε δικό μας ρυθμό. Μπορεί να έχουμε και ζωντανή μουσική, πέρσι είχαμε. Έρχεται όλη η Μυτινή σχεδόν, έρχονται πολλοί κόσμοι. Ναι. Τα τοπικά κανάλια έρχονται, μέχρι και ο Μάνος σας παραλίγο. Ναι, κάτι πάθαμε και δεν μπορούσαμε να συνδεθούμε. Μέχρι και ο Μάνος σας να μας πάρει, αλλά ναι, γιατί τη χρόνια και εγώ μου πέ. Και μετά τη γιορτή της Κούνιας έχουν τα κάψαλα και τον κλείδωνα. Ναι. Και εκεί φωτιές, βγάζουμε, λέμε τις χειρομαντίες, ξέρεις, με τα τραγουδάκια, πότε ωραία, πότε περιπαικτικά, πότε όμορφα, ανάλογα. Και περνάμε μια πολύ ωραία βραδιά. Και μετά έρχονται πια οι εκδηλώσεις, οι βασικές του καλοκαιριού, που να φανταστείτε, εδώ και 12 χρόνια, σε 20 μέρες, 25 μέρες, κάνουμε περίπου 10 με 15 εκδηλώσεις. Πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το γιορτή του Τραχανά, που ντυνόμαστε με τις στολές, χορεύει ο κόσμος μέσα σε μια πλατεία γεμάτο χαμός. Έχουμε και το πάρτι στη Δρότα. Και όλο αυτό ξεκίνησε εδώ και 10-15 χρόνια, γιατί δεν γινόταν δρόμος. Ξέρετε, ο μισός ο δρόμος έχει γίνει. Είναι άσφαλτο, δεν μπορεί να πάει ο κόσμος. Έχει ένα μαγαζί τέλειο και κατηγορούν η μουσική μας. Είναι ντόπια όλη η μουσική μας. Ο Τάκης ο Δωρικιέτης, ο Γιάννης ο Καλδέης κλπ.
δίπλα στο κύμα και έχουμε εκεί πέρα και ένα μαγαζί που σας έχω πει εδώ, σοβλάκια, κόσμος, ό,τι θέλει, τρώει, πίνει κλπ. Μια βραδιά και φεγγάρι, το φεγγάρι, πού να βλέπεις και το φεγγάρι, ε. Τα βουστιάτικο. Α, το κάτι άλλο, είναι μια βραδιά, παιδιά. 4 ώρες θέλω. Το πρωί, 4 ώρες το πρωί. Γενικώς όλες οι εκδηλώσεις του χωριού μας, καρόκι. Από μικρά μωρά κάνουμε καρόκι στα κράση. Από μικρά μωρά μέχρι μεγάλη ηλικία. 3-4 ώρες πάλι. Τόσο πολύ κόσμο, ναι, πάρα πολύ. Καρόκι εδώ. Επίσης, σκεφτόμαστε, αλλά ναι, να κάνουμε, να γράψουμε συμπέθερη, όχι από τα τύρανα, από τα κράση και από τη δρότα. Κάτι παρόμοιο που έχετε κάνει κι εσείς. Αλλά μία στην αρχή ακόμα, εγώ είμαι και κάποιος. Αυτά έχω πολλά πράγματα. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό που θα πάρουμε μέρος. Lesbos Food Festival. Είναι που γίνεται στο Μόλιβο, νομίζω, το ξεκινάνε και εμείς θα φτιάξουμε παραδοσιακές μαγειρικές με αρχαίγονες μεθόδους μέσα από την ιστορία του τόπου μας. Δηλαδή, εμείς θα φτιάξουμε, να φανταστείτε, σφουγγάτο στο φούρνο. Mm-hmm. Στους φούρνους τους παλιούς, τους φούρνους. Ναι, έχουμε ξύλο, ναι, φούρνο με ξύλα. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε έτοιμους θα τους έχουμε. Και όχι μόνο στα κράση θα κάνουμε τους φουγκάτο και λοιπά, με ούζο με, με ψωμί που θα είναι ψημένο με λάδι, με ρίγανη κλπ. Κλπ. Στη δρότα πάλι η φίλη μας η Μαρία που έχει το μαγαζί θα φτιάξει από ό,τι μας είπε ζυμωμένο ψωμί με λάδι και ρίγανη κτλ. Και κάτι μου είπε ντομάτες και φέτα, κάτι νομίζω θα βάλει κάτι με χταποδάκι θα κάνει, που τα κάνουμε παλιά στη δρότα το κάνανε. Η Μαρία, ξενιτέλη, πολύ καλό κορτσέλι. Και θα έχουμε συντελέστε για να γίνουν όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Πάντα δουλεύουν συντελεστέ. Θα έρθουν και εκεί πέρα, μπορεί να έρθετε, να απολαύσετε τα καλύτερα φαγητά. Ό,τι φαγητό να το ξέρετε, γίνεται από ξυλόφορνο, φασολάδα, οτιδήποτε κάνει. Έχει άλλη γεύση. Παιδιά, δεν μπορείτε να φτιάξετε. Είναι οι παλιέ οι γεύσει που τώρα είναι παλιά, τα παλιά χρόνια. Αυτά να βιώνουμε, κατάλαβε. Να τα ξαναθυμόμαστε, μήπως μα γίνουν συνήθεια και τα βάλουμε στη ζωή μα. Αυτό προσπαθεί ο Ζήλο. Ένα άλλο που προσπαθεί ο σύλλογος μας και θέλω να ξέρετε για το χωριό μας είναι ότι βοηθάμε πάρα πολύ το χωριό. Βοηθάμε τον παπά της εκκλησίας. Οτιδήποτε χρειάζεται. Το επιτάφιο, λουλούδια κλπ. Και οτιδήποτε χρειαστώ. Την πρόεδρο της κοινότητας. Το ξέρετε ότι στον δρόμο της δρότας ρίξαμε χρήματα γιατί ένα κομμάτι δεν μπορούσαμε να το φτιάξουμε γιατί δεν είχαμε λεφτά. Λέει ο σύλλογος. Ναι. Πάρ' τα λεφτά αυτά, φτιάξ' το. Το φτιάξαμε και αυτό. Δηλαδή βοηθάμε όσο μπορούμε. Ύστερα έχουμε, όπως βλέπεις εδώ πέρα, το γυρίσουμε λιγάκι, ένα πολύ ωραίο περιοδικό, εδώ και 26 χρόνια. Το Ακράση. Το Ακράση, το οποίο πάει σε όλο τον κόσμο. Σε κρασιώτες. Και φίλους στο Ακράση, όσους το θέλουν. Σε πόσες φίλους φτάνει. Θα σου το πω τώρα. Πάει καταρχάς στην Αφρική, που έχουμε πολλούς εκκλησιάτες. Πάει στην Αυστραλία σχεδόν όλοι, γιατί έχει πολλούς. Ναι, πάρα πολλούς Έλληνες. Πάει στην Αμερική. Πάει στην Ευρώπη. Πάει στην Αγγλία. Πάει νομίζω στις Βρυξέλλες που έχουμε κανένα δύο άτομα εκεί μέρα και σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε, έχει πολλούς η μισή είναι στην Αθήνα, η άλλη στη Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Το περιμένουν πώς και πώς. Πιο πολύ το περιμένουν αυτοί παρά οι ντόπιοι, οι οποίοι τα ξέρουν λίγο πολύ. Εδώ είναι ένα πολύ ωραίο, άμα δείτε, γράψαμε και ποιηματάκια. Δεν είναι Βενέζης. Ναι. Έχει πολύ ωραία δύο ποιηματάκια. Εδώ είναι η εξέδρα μας. Είναι με φεγγάρι, όπως βλέπεις εδώ πέρα. Άρα, διαβάσουμε το πρώτο. Όλη τη νύχτα παίζαμε μαζί κρυφτό, ολόγιο μου φεγγάρι, ψάχνοντας να βρούμε την αγάπη. Γιατί εκεί ξέρετε γίνονται όλα τα ραντεβουδάκια, τα ωραία, ξέρετε, τα όμορφα, αυτά τα όμορφα, έτσι. Ναι. Και επίσης, κάθε χρόνο ο σύλλογός μας βγάζει ένα πολύ ωραίο ημερολόγιο, το οποίο αναφέρεται τώρα πια, ο διπορικός στα χώματα που γεννηθήκαμε, Ακράση Δρότα Απεργούσα. Είναι μια παρθένα παραλία που είναι ανάμεσα στα Βατερά και στη Δρότα, έχει κάτι βράχους με κάτι σπηλιές το κάτι άλλο, να κάλεσε μέρες, χαμπάρα θα σε πάρει κανείς. Τέτοια ομορφιά είναι. Έχουμε πάει πολύ και πολλοί σύλλογοι έχουν πάει, με τον Οριάς έχουν πάει. Ναι. Κύριε Βερβέρη, αν κάποιος θέλει να προμηθευτεί είτε το ημερολόγιο είτε το περιοδικό, σε ποιους απευθύνεται. Θα απευθύνεται σε μένα βασικά και στο σύλλογο, έχουμε και διοικητικό συμβούλιο, αλλά βασικά σε μένα. Στο 6977-033-166 ή στο Facebook Γιώργος Ξενοφόντα Βερβέρης. Μου λέει, γιατί βάζεις το Ξενοφόντα. Γιατί ο μπαμπάς μου έχει, με τη λίγη έχει Γιώργη Βερβέρης, έχει 6. Ναι. Βάζει το Ξενοφόντα και το ξεχωρίζω. Και έχει παράξενο ο μπαμπάς μου, έχει λίγο όνομα έτσι αρχαίο ελληνικό. Ιδιαίτερο. Και το βάζει ιδιαίτερο και το βάζω για να ξεχωρίζω για κανένα άλλο λόγο. Τι άλλες εκδηλώσεις κάνουμε. Κάνουμε για τα παιδιά το καλοκαίρι. Φέραμε
φέτος από την Αθήνα δύο παραμυθιτζούδες, έτσι τις λέμε εμείς, τα παιδιά μέναν και μεγάλοι μέναν με ανοιχτό το στόμα. Κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση επίσης, γιατί εμείς αγαπάμε και πονάμε για τη Μικρασία. Κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Το πιο πολύ ήταν, και λέμε ότι ξανακάνουμε φέτος. Γιατί αυτό που μέτρησε πολύ ήταν οι εγγονοί που τους έλεγαν οι παππούδες τους τι περάσανε και τι βγάλανε. Όλα αυτά μείνανε στα παιδιά και σε όλο τον κόσμο. Τι τραβήξανε, ξέρεις τώρα. Και λέμε το ξανακάνουμε φέτος. Γιατί βρήκαμε και άλλες πηγές με ανθρώπους πάντα που θα τα διαβάσουν και θα τα δω. Ναι, δείξαν και το ιστορικό βέβαια μέσα από βίντεο, αλλά αυτό που έμεινε είναι οι αφηγήσεις. Ήταν κάτι πολύ συγκινητικό. Λέγανε ο κόσμος, ήταν πολύ συγκινητικό. Τι άλλες εκδηλώσεις κάνουμε για τα παιδιά. Παιχνίδια παλιά. Αναβιώνουμε όλα τα παλιά τα παιχνίδια. Προσπαθούμε. Τα σκατουλάκια της τα λεμίες και πολλά άλλα. Με μπάλες, με νερά κλπ. Επίσης δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Κάνουμε και μία από τα βατηρά, ξεκινάμε ένα καΐκι που πάμε στην Παναγία την Κρυφτή. Ναι, ναι. Κάθε χρόνο το κάνουμε. Το κάνουμε, αλλά πέρσι κάτι πήγε στραβά με το καΐκι και χάλασε. Συμβαίνουν και αυτά. Λέω, παιδιά, δεν πειράζει. Τι θα κάνουμε, του χρόνου. Δεν μπορείς να περιμένεις και όλα, κατάλαβες. Το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά τα τραβάμε σε βίντεο και φωτογραφίες. Τα βλέπει όλος ο κόσμος στο akrasi.gr κάθετος forum, που μπορεί να τα δει όλος ο κόσμος. Από το 89. Κάθε φορά κειμενάκι μικρό, φωτογραφίες, βίντεο. Πόσο σημαντικό είναι να γίνονται στα χωριά της Λέσβου, που ξέρουμε ότι μειώνεται ο πληθυσμός του χρόνου με τον χρόνο, να γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις? Το πρώτο βασικό, για το καλοκαίρι να το πούμε. Να ξέρετε ότι φέτος, παράδειγμα, μετά από τις εκδηλώσεις θα έρθουν 25 Αυστραλοί. Και βέβαια ήταν και ο κοριός που το μας έκλεισε. Αλλά να ξέρετε ότι θα έρθουν 25 άτομα από την Αυστραλία. Γιατί όταν ένα χωριό βλέπεις ότι είναι ζωντανό και γίνεται. Γίνονται πολλές δράσεις, σου λέει, εγώ γιατί θα λείπω, ναι. Δεν θα πάω. Έρχονται να δούμε βέβαια τους γονείς τους αν έχουν ή τους συγγενείς τους, αλλά και αυτό μετράει πάρα πολύ. Ένα χωριό το οποίο είναι έρημο και σου λέει τι από κάτω, μόνο σου να κάθουμε. Ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι προσπαθούμε τώρα, ας πούμε, ένα άλλο πράγμα που κάνουμε, γιατί πολλοί ακρασιώτες δεν έχουν δικό του σπίτι και ξέχασα να σας το πω. Είναι θα κάνουμε, θα μας βοηθήσει, φαντάζομαι, και η περιφέρεια, τους οποίους ευχαριστούμε, και ο Δήμος, όλοι. Ο καθένας βοηθάει ξεχωριστά. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το Δήμο και την περιφέρεια. Να κάνουμε ένα ξενό. Γιατί έχει ακρασιώτες οι οποίοι θέλουν να μείνουν, αλλά λέει Γιώργο, δεν έχουμε σπίτι να μείνουν. Γιατί είτε όχι η αδερφή τους, είτε όχι ο ένας, ή δεν έχουν, ή το πουλήσανε. Οπότε όταν γίνει ο ξενώνας, θα μπορούν να μείνουν, ξέρω εγώ, ένα διάστημα. Και αν είναι άδειο, δηλώσει, μπορεί να το έχουν και όλο το καλοκαίρι. Αλλά το μοιράζουμε. Αν είναι 2-3 άτομα, το μοιράζουμε μια ώρα. Όχι, ξέρω να ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμο. Ναι, δεν το ξέρω. Ξεκίνησε τώρα, ναι, είναι νωρίς λιγάκι. Αλλά μου είπαν ο Δήμος αυτή τη στιγμή τα κάνει τα βασικά. Τώρα θα βοηθήσει και η περιφέρεια, θα δούμε τώρα πώς θα βοηθήσουν. Το κτίριο αυτό τι είναι? Πού είναι το πολιτιστικό κέντρο, το παλιό δημοτικό σχολείο, το μουσείο που έχουμε από τη μια και από την άλλη που κάνουν τις εκδηλώσεις. Ήταν ένα μικρό παλιά μαγειρίο, το λέγαμε. Επιχούντας τρογαμφανικά και τέτοια πράγματα μας ταΐζανε. Αυτό το μικρό το. Το οίκημα, λέμε να το κάνουμε ξανά. Ωραία, οπότε υπάρχει. Μπαίνουν έξι, είναι για 4 άτομα κουρκέτες και άλλα 2 άτομα χώρια. Ναι. Με κουζίνα, κουζινάκι, τουαλέτες κλπ. Οπότε σε αυτό θα γίνει μια ανακατασκευή. Ναι, θα γίνει μια ανακαίνιση, μπορώ να το πω. Θα βάλουμε μέσα τις κουρκέτες, θα βάλουμε τα κρεβάτια, κουζινάκι κλπ. Γι' αυτό είπα θα βοηθήσουν και εγώ που μπορεί. Μέσα από την εμπειρία σας θα έχετε δει τι χρειάζονται τα χωριά, προκειμένου να παραμείνουν ζωντανά. Τι πιστεύω? Άκουστε να δείτε. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, η ζωή έχει τα πάνω του και τα κάτω. Δυστυχώς βρισκόμαστε στα κάτω μας. Διότι το χωριό, κάθε πράγμα πρέπει να βρίσκεις, να έχει ανθρώπους νέους. Δεν έχει πολλούς νέους. Γιατί φύγανε. Μόνο με ελιές. Ξέρετε, η ελιά του το μάζεμά της, ειδικά στα χωριά τα ορεινά, που είναι ανηφόρες, κατηφόρες, είναι δύσκολα. Άλλο είναι άσο, ξέρω εγώ, στο ίδιο, που είναι πολύ πιο αυκαιμένοι και το αυτοκίνητο, και άλλο να πήγε στο γαϊδουράκι και ελιές να είναι κατηφόρες. Είναι πολύ δύσκολη η ελιά και κουραστική. Την νεολαία τώρα μάθαν και στα εύκολα, βρίσκονται, προσπαθούν, φεύγουν από τα χωριά δυστυχώς και πάνε στις πόλεις, με την έννοια Αθήνες και πάνε και σπουδάζουν κιόλας. Σπουδάζουν κιόλας και είναι ένας λόγος για να αφήνει το χωρί. Τώρα τι μπορεί να γίνει? Μπορεί, ξέρω εγώ, να γίνει κάτι που να έχει σχέση με τις ελιές. Θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ναι, βέβαια. Μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, ένα σαπονοποιείο.
που να έχει κελιές μέσα, αρώματα κλπ. Αλλά θέλει δουλειά. Με κάποια προγράμματα. Μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Θα μπορείς, όλοι θα το κάνω αυτό. Όχι. Αλλά σιγά σιγά όμως. Λέω τώρα μια ιδέα εγώ. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν και άλλες ιδέες. Και άλλες ιδέες. Αυτό βρίσκω τον τρόπο. Και αν μπει η μαγιά, δηλαδή οικογένειες μικρές, νιώπαντρα ζευγάρια μικρά, πιστεύω ότι κάτι θα βρεθεί και άλλο, ξέρω εγώ. Να... Γιατί η ελιά δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη, είναι το μάζεμά της. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος και τι βοήθεια θέλει να έχει? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς στο χωριό προσπαθούμε πάντα με προγραμματισμό. Προγραμματίζουμε τα πάντα. Να μην σας πω και 6 μήνες πριν. Από τώρα ξέρω λίγο πολύ τι εκδηλώσεις θα κάνω. Απλώς αν κοντεύουν κάνα 2 τρίμηνο, του παίρνω τα τηλέφωνα και καμνίζω όλα αυτά. Πρέπει να είσαι στο προγραμματισμό. Και το κυριότερο, εθελοντισμός. Όταν γίνει, ας πούμε, η γιορτή του Τραχανά ή η γιορτή, βλέπεις καμιά φορά λέω, κάθονται, μόνο που θα τους κοιτάξω, σηκώνονται όλοι πάνω και βοηθάνε. Ύστερα, γιορτή της Χούνιας, το ίδιο. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν άτομα να βοηθήσουν, δεν έχει δουλειά. Λένε, Γιώργο, να κάνεις, δεν έχεις. Εγώ μπορώ να τα οργανώνω και να αυτό. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχουν άτομα, το λέω πολλές φορές, αν δεν υπάρχουν άτομα να βοηθήσουν, εγώ μοναχός μου. Δεν κάνω τίποτα. Ένα βλέπω, δεν φαίνεται την άνοιξη. Δεν γίνεται χωρίς χέρια βοήθεια, να αγαπάνε το χωριό, να... χωρίς χέρια θελοντισμό δεν γίνεται τίποτα. Να φανταστείτε χθες, κάναμε το γλέντι, ξέρω, προχθές στο χωριό, άνω κατ' όλο. Μέσα σε 10 λεπτά έγινε ολοκένωρο, ολοκάθαρο. Γιατί καθέρισα από 2 πραγματάκια, θέλω να σας πω, το εθελοντισμός και η βοήθεια για το... Γίνονται όλα. Πιστεύω ότι ο εθελοντισμός είναι το α και το μέγα.